Γεια σα, καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε, Σάββατο του Λαζάρου σήμερα, χρόνια πολλά. Οδεύουμε προ την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, βέβαια. Σήμερα είναι το τελευταίο Star System του Απριλίου. Το επόμενο, την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε μαζί, εννοείται. Ε, να γιορτάσουμε και θα τα πούμε φυσικά μετά το Πάσχα. Σήμερα όμω σα έχω πολλά και χρήσιμα, γιατί έχουμε αλλαγέ στην πλανητική σκακέρα αφού θα αλλάξουν α, ζωδιακή θέση τόσο η Αφροδίτη όσο και ο Άρης μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και βασικά στο ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας, στις 29 του μηνός η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο που κυβερνά, στο ζώδιο του Ταύρου, ένα ζώδιο που αγαπά πολύ, άρα όταν το αγαπά τι κάνει, μπορεί να εκφράσει τα καλύτερα Ποιοτικά χαρακτηριστικά τη, τι καλύτερε ιδιότητέ τη σε αυτό το ζώδιο. Και αυτό φυσικά θα ωφελήσει πολλού, γιατί φέτο δεν θα είναι απλά η Αφροβίτη στον Ταβρο, θα είναι μαζί με το Δία. Άρα, καταλαβαίνετε ότι ε, μέχρι τι 23 Μαΐου, τα συμπορεύονται οι δύο ευεργέτε πλανήτε τη παραδοσιακή αστρολογία και αυτό μόνο καλά νέα μπορεί να είναι τόσο για θέματα που αφορούν σχέσει, γιατί η εφροβίτη είναι ο πλανήτης που κυβερνά τι σχέσει, όλη την γκάμα των σχέσεων, κυρίω τι ερωτικέ, αλλά γενικότερα όλες τι σχέσει μα και βέβαια είναι καλό και για θέματα που αφορούν τι απολαύσει τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι το ζώδιο του Ταύρου συνδέεται με τις αισθήσεις και η Αφροβίτη στον Ταύρο αγαπά να ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις. Άρα μια ωραία επιρροή αυτή μέχρι τις 23 Μαΐου. Και ταυτόχρονα, λίγο πιο κάτω, στις 30 του μηνό, αποχωρεί και ο Άρης από τους ηχθείς και προχωρά στο ζώδιο που επίσης κυβερνά, στο ζώδιο του κρυού. Έτσι λοιπόν το Μάιο θα έχουμε την Αφροδίτη στη θέση της και θα έχουμε και τον Άρη στη θέση του και αυτό είναι ωραία νέα και για τα παιδιά που θα γεννηθούν το Μάιο αλλά και γενικότερα. Uh, φυσικά θα μιλήσουμε για αυτές τις δύο επιρροές, πώς θα είναι τα πράγματα για τον καθένα ξεχωριστά, τι αλλαγές θα φέρουν αυτές οι πλανητικές μετατοπίσεις uh, στις προσωπικές μας σχέσεις, τα επαγγελματικά μας, τα οικονομικά μας. Και εσείς στο asimbrio.gr φυσικά έχετε να μάθετε πράγματα. Όπως, τι σημαίνει να επιστρέφει ένας πλανήτης είτε είναι ο Άρης, είτε είναι η Αφροβίτη, γενικότερα οποιοδήποτε πλανήτης να επιστρέφει στο ζώδιο που τον έχουμε όταν γεννηθήκαμε. Αν έχετε ας πούμε Αφροβίτη στον Ταύρο, τώρα θα έχετε αυτό που λέμε επιστροφή Αφροδίτης. Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι ιδιαίτερο σε σχέση απλά με το να ακούσετε τις προβλέψεις του ζωδίου σας. Όπως και αν έχετε Άρη στον κρυό, θα επιστρέψει ο Άρη στον κρυό πάλι κάτι σημαίνει αυτό μέχρι τι 9 Ιουνίου που θα παραμείνει ο Άριστον κρυό για όσου έχετε γεννηθεί με αυτή τη θέση. Πάντα λοιπόν όταν οι πλανήτε επιστρέφουν στο ζώδιο που τους έχουμε όταν γεννιόμαστε, έχουν μία ιδιαίτερη ερμηνεία και αυτή την ερμηνεία σας την έχω στο asimblio.gr να μπείτε να το διαβάσετε. Ακόμη σήμερα, επειδή ξέρω ότι αγαπάτε και την αριθμολογία, σας έχω ένα άρθρο σχετικό με τον αριθμό που πορεία τη ζωή Τι δείχνει ο αριθμό πορεία τη ζωή, δείχνει ποιοι είμαστε, δείχνει τον πυρήνα μα ουσιαστικά, το νόημα τη ύπαρξή μα. Έχει να κάνει, συνδέεται στενά και με το πεπρωμένο και με το κάρμα και βγαίνει ουσιαστικά από την ημερομηνία γέννησή σα. Σα έχω φυσικά και τον τρόπο για να βρείτε τον αριθμό πορεία τη ζωή σα και την ανάλυση ανάλογα με αυτό που έχετε βρει, με το αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε όμως τι κάνουμε με τις δύο αυτές αλλαγές Τη ζωδιακή θέση τη Αφροδίτη και του Άρη, γιατί θα μα αποσχολήσουν ιδιαιτέρω και την περίοδο που δεν θα είμαστε εδώ, την περίοδο του Πάσχα εννοώ, αλλά και αργότερα μέσα στο Μάιο. Η Αφροδίτη λοιπόν προχωρά τη Μεγάλη Δευτέρα στο αγαπημένο τη ζώδιο και η αλήθεια είναι ότι η Αφροδίτη σε αυτό το ζώδιο φέρνει και καλή τύχη και είναι ωραίο να την έχει και γενέφλια. Ε, με έναν τρόπο που είναι λίγο πιο φυσικό, μέσω τη ηλική μα υπόσταση συναισθηματικό επίση, έχει να κάνει με συνέχεια. Έχει να κάνει με τέχνη επίση. Είναι μια αφροβίτη που λατρεύει την τέχνη. Είναι μια αφροβίτη σταθερή, πιστή, αφοσιωμένη σε αυτά που αγαπά και σε αυτούς που αγαπά, εννοείται. Και ε, είναι μια αφροβίτη που δείχνει, είναι εκδηλωτική στα συναισθήματά τη. Ε, δείχνει την αγάπη τη. Ε, δείχνει γενικά την ικανοποίηση που λαμβάνει, δεν τσιγκουνεύεται δηλαδή στο συνέστημα και όχι μόνο. Είναι μια ωραία θέση της Αφροβίτης επίσης για να νιώθουμε πιο αισιόδοξοι, πιο γαλήνιοι, ακόμη και με αυτά που έχουμε. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο έτσι ε, βρίσκουμε την ευτυχία, απολαμβάνοντας αυτά που έχουμε. Γιατί αν δεν ευχαριστιόμαστε αυτά που έχουμε, ακόμα ε, και αυτά που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας, μπορεί και όταν έρθουν να μην τα ευχαριστηθούμε. Άρα, καλό είναι λοιπόν να δούμε τι υπάρχει ω δεδομένο στη ζωή μα και να μην το θεωρούμε δεδομένο. Η Αφροβίτη στον Ταύρο είναι εξαιρετική επίση για να χαλαρώσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε και η αλήθεια είναι ότι και η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα θα δώσει την ευκαιρία σε πολλού να ε, ξεκουραστούν, να προσελκύσουν πιο όμορφα πράγματα στη ζωή του, να απολαύσουν τη φύση επίση. Πολύ σημαντικό για αυτήν την Αφροβίτη. Και πάμε τώρα να δούμε ο Άρης τι φέρνει από τη θέση του στον κρυό. Καταρχάς, είναι ένας Άρης που φημίζεται για τη δυναμικότητά του και την ταχύτητά του. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι μπορούμε, απαντάμε αυτόν τον Άρη σε οροσκόπια αθλητών ε, που πρωταγωνιστούν στις ε, κούρσες ε, μικρής διάρκειας και έντονης ταχύτητας. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένας Άρης ενθουσιώδης παρορμητικός, α, έχει φλόγα για το στόχο του. Ε, ένας Άρης όμως που μπορεί να χάνει τον ενθουσιασμό του στην πορεία ε, και ένας Άρης ο οποίος μπορεί να ανάψει φωτιές. Γιατί είναι και ένας φιλοπόλεμος Άρης. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι η φύση του ζωδίου του Κριού είναι μια φιλοπόλεμη φύση. Τώρα αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Μπορεί να σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να κορυφωθούν και κάποιες πολεμικές σειράξει, τα μέτωπα που γνωρίζουμε ήδη και να βγουν και καινούρια μέτωπα. Αυτό σε επίπεδο έτσι ε, κοσμικό, παγκόσμιο. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα κυλήσουν τα πράγματα μέσα στο επόμενο διάστημα που είπαμε ότι αλλάζουν οι θέσεις των δύο πλανητών, της Αφροβίτη και του Άρη.